Κεφάλαιο αυτοεκτίμηση. Τι είναι η αυτοεκτίμηση? Είναι η αξία που δίνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Δηλαδή, πόσο μου αρέσω, πόσο με συμπαθώ, πόσο με φροντίζω, πόσο ακούω τις ανάγκες μου. Όλα αυτά απαντούν στην αυτοεκτίμηση. Σήμερα λοιπόν θα σας πω 5 τρόπους για να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Νούμερο 1. Με παρατηρώ με περιέργεια. Το πρώτο βήμα προς την αυτοεκτίμηση είναι η αυτοπαρατήρηση. Δηλαδή, σε κάθε μου αλληλεπίδραση, στέκομαι λίγο και με παρατηρώ. Πώς συμπεριφέρομαι, πώς αντιδρώ, τι συναισθήματα μου γεννιούνται, τι σκέψεις αρχίζουν και δημιουργούνται μέσα στο μυαλό μου. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, να συνειδητοποιήσουμε πώς είμαστε εμείς μέσα στην κατάσταση και να αρχίσουμε να διαπιστώνουμε πώς συμπεριφερόμαστε. Νούμερο 2. Μου συμπεριφέρομαι με τρυφερότητα. Ένα πάρα πολύ βασικό βήμα για την αυτοεκτίμησή μας, για να την επιτύχουμε και να την καλλιεργήσουμε και να την ενισχύσουμε, είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε αυτό που λέμε να με αγαπώ και να με διαχειρίζομαι με τρυφερότητα. Λάθη κάνουμε, θα ξανακάνουμε. Πώς θέλουμε οι άλλοι που μας αγαπούν να μας συμπεριφέρονται όταν κάνουμε λάθη? Με αυτόν τον τρόπο θα διαχειριστούμε και εμείς τον εαυτό μας. Θα αναλάβουμε την ευθύνη του λάθους μας, αλλά όλη η υπόλοιπη εσωτερική διαχείριση θα γίνει με αγάπη, θα γίνει με αποδοχή, θα γίνει με τρυφερότητα. Νούμερο 3. Μου μιλάω με όμορφο τρόπο. Δηλαδή, ο εσωτερικός μου διάλογος, αυτός που κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό, γίνεται με όρους ευγένειας. Και όσον αφορά στην πρόθεση, αλλά ακόμα και στις λέξεις που χρησιμοποιούμε μιλώντας μέσα μας προς τον εαυτό μας. Αν για παράδειγμα κάνουμε ένα λάθος, που όπως είπαμε λάθη γίνονται και πάντα θα γίνονται, έχει κανένα νόημα να πω στον εαυτό μου, μα καλά, πόσο ανόητη είμαι, έκανα πάλι τα ίδια, πάλι απέτυχα, είμαι μία αποτυχημένη και δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί αυτό, με έχω πυροβολήσει, με έχω στήσει στον τοίχο, με έχω εκτελέσει. Αν όμως πω στον εαυτό μου, ωραία, Ανδριανή, έκανες αυτό το λάθος. Για πάμε να δούμε. Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε να το διαχειριστείς καλύτερα την επόμενη φορά? Είσαι μυαλωμένη. Έχεις αποδείξει τον εαυτό στο παρελθόν ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλύτερα. Δεν είναι λίγο πιο ευγενικό αυτό προς εμένα την ίδια? Δεν θα μπορέσω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και να καταλάβω τι μου έχει συμβεί, αλλά και την επόμενη φορά να διαχειριστώ και το λάθος μου πιο έξυπνα. Νούμερο 4. Με αποδέχομαι. Η αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Με παρατηρώ, βλέπω ποιος είμαι, πώς συμπεριφέρομαι και αυτό το αποδέχομαι. Είμαι ένας άνθρωπος με τα καλά μου τα χαρακτηριστικά, με τα κακά μου, με τα εύκολά μου, με τα δύσκολά μου. Είμαι αυτός, το αγκαλιάζω και αν κάτι από όλα αυτά δεν μου αρέσει, ναι, να το αλλάξω. Πρώτα απ' όλα όμως αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μας αποδεχθούμε έτσι ακριβώς όπως είμαστε. Νούμερο 5. Κουβεντιάζω φιλικά με τον εαυτό μου. Τι είπαμε νωρίτερα, ότι είναι πολύ σημαντικό στον εσωτερικό διάλογο που έχουμε να υπάρχει ευγένεια και ως προς την πρόθεση αλλά και ως προς τις λέξεις. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν που κάνω με τον εαυτό μου είναι πολύ σπουδαίο να έχω μία φιλική πρόθεση. Διαπιστώνω ότι κάτι δεν μου αρέσει σε όλα αυτά που φέρω σαν προσωπικότητα. Θα το κουβεντιάσω όμορφα, με τρυφερότητα, με αγάπη με τον εαυτό μου και από εκεί και κάτω θα πάμε να κάνουμε και τις αλλαγές που επιλέγουμε να κάνουμε. Ήταν οι 5 τρόποι για να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Και όλα αυτά που σας είπα ήταν το ρεζουμέ από την κουβέντα που κάναμε με τη Ματούλα τη Βασιλάκη. Θα σας αφήσω σχετικό link κάτω στα σχόλια. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα ενισχύσουμε και αυτό εδώ το κανάλι, πέραν από την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή μας. Πρώτον, κάνουμε εγγραφή στο κανάλι. Δεύτερον, πατάμε το καμπανάκι για να μας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε καινούριο βίντεο που ανεβάζουμε. Και φυσικά, μοιραζόμαστε αυτό το βίντεο με τους φίλους μας τους διαδικτυακούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.